εδώ μας, μιλάμε για τρία χρόνια. Μάλλον δεν έχουν πρόβλημα. Η κατάσταση, κοίταξε, το δεν έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ανακοινώθηκε μισό λεπτό. Να γίνει μία σχετική ενημέρωση και θα τα πούμε όλα. Το πρόβλημα μας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υποτίθεται ότι επίσημα εμείς το ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο. Ο Δήμος, η ενημέρωση από το Δήμο έγινε 14 Ιανουαρίου και μέχρι σήμερα δεν γίνεται τίποτε απολύτως. Λοιπόν, είναι καθόλου ωραία, δεν είναι, πάση περιπτώσει. Πρέπει όμως κάτι να κάνουμε εμείς. Ο κάθε ένας μας πρέπει να συμμετέχουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να αγοράσουν νερό. Και κανένας δεν μπορεί να αγοράσει αυτή τη στιγμή σήμερα. Λοιπόν, η Κοπελιά είναι από το Δημοτικό Σύλλογο του Πρόεδρου του Δημοτικής. Είναι εδώ να δούμε μαζί με δικηγόρο πλέον τι θα κάνουμε. Θα μας ενημερώσει ποια βήματα, πώς πρέπει να ξεκινήσουμε. Θέλω να είμαστε όλοι μαζί μία βροχιά και να ακολουθήσουμε, να κάνουμε κάποιες κινήσεις. Ναι. Πες ότι η δοκιμή κάνει διάρκεια, δεν ήρθε, δεν σας πω. Θα τα πει ο Τζίπρας. Δεν έκανα τις κινήσεις αυτές. Λοιπόν, σήμερα εδώ βασιστήκαμε από την πρωτοβουλία του Συλλόγου, όχι ότι ο Σύλλογος μπορεί να κάνει κάτι, να πάρει εδώ, να πάρετε εσείς δηλαδή, μαζί με εμάς, και να δώσετε τα χέρια και να πιέσουμε να γίνει κάτι. Γιατί από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια. Γίνονται βήματα. Τώρα δηλαδή ένα μηχάνημα το οποίο έκανε φυσίσεις εδώ στο τέτοιο, γίνονται κάποια βήματα, αλλά γίνονται με βήματα και όλα. Και εμείς συνεχίζουμε και πίνουμε νερό βαρσενικό και μάλιστα έρχεται και το καλοκαίρι που οι ανάγκες μας για νερό θα πολλαπλασιαστούν. Και να πίνουμε και να ποτίσουμε και να στρώ. Όλα αυτά. Δεν κρατήσαμε κανέναν από τους υποψηφιούς, ούτε από τους υπευθύνους εδώ. Ζήσαμε μόνο από τον πρόεδρο του Υπουργείου να έρθει εδώ να μας πει τα τελευταία νέα. Μας είπε ότι θα έρθει κάποια στιγμή, έχει ένα μνημόσυνο, θα φάνει πρώτα, θα μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα, τι ακριβώς έχει γίνει. Ζήσαμε από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ του Κυρκής να στείλει κάποιον να μας πει τα τεχνικά. Γιατί τέτοιο δεν συμβαίνει, ούτε καν εμφανίστηκε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, από το κάτω που αναφερθεί, τραγούδανε, ήρθε από ένα χημικό να είναι εδώ να μας εξηγήσει το χημικό. Τελευταία στιγμή μας πήρε τηλέφωνο ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν μπορεί να παρουσιαστεί. Ίσως την άλλη φορά να μπορέσουμε να κάνουμε να έχουμε ένα χημικό. Και από τον χειρουργό σίγουρο του Κυρκής, είναι εδώ η κυρία Φωκό Ζαμπέλη, η οποία θα μας εξηγήσει ή θα ρωτήσουμε αν έχουμε και αν μπορούμε να κάνουμε και νομικές κινήσεις σύν της άλλης. Για να μπορέσουμε λίγο να πιέσουμε και αν θελήσουμε, και αν φτάσουμε να κάνουμε εμείς κάποιες κινήσεις. Το σκεπτικό είναι ότι αν δεν φωνάξουμε, αν δεν δέχει το παιδί, δεν κλάψει, θα μείνει μυστικό. Τώρα, εδώ, ας αποφασίσουμε όλοι μαζί τι μπορούμε να κάνουμε. Έχει το Διοικητικό Συμβούλιο εδώ της Συλλόγου, έχει κάποιες προτάσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια, για να πιέσουμε. Η πρόταση είναι, αν μπορούμε να κινηθούμε νομικά, να μας πει τα νομικά δικαιώματα, αν μπορούμε να κινηθούμε νομικά, και μετά να δούμε και τι άλλες τροφές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ώστε να πιέσουμε. Το ΔΕΙΑΚ γίνουν προφορικά, δεν υπάρχουν έγγραφα δηλαδή. Εμείς η δική μου άποψη είναι καταρχάς να γίνουν έγγραφες αιτήσεις και να υπάρχουν έγγραφες απαντήσεις. Δηλαδή, να ζητηθεί το αρχείο μετρήσεων του νερού. Τα τελευταία τουλάχιστον 5 έτη, γιατί από ό,τι λέτε είναι από το 2008 αυτό το πρόβλημα. Έτσι ακούστηκε στο ρεπορτάζ. Καλημέρα. Αν κατά πόσο είναι τόσο καινούργιο το πρόβλημα, είναι και παλιό. Πρώτον. Δεύτερον, να γίνει πάλι μια αίτηση έγγραφη και με έγγραφη απάντηση να υπάρχει από την ΔΕΙΑΚ. Τι έχει γίνει τουλάχιστον από τότε που ενημέρωσαν τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, ποιες ενέργειες έχουν γίνει για να αναλυθεί το συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι είπε ο Αβραμίδης της ΔΕΙΑΚ, θα ζητήσουμε κονδύλια, θα να δούμε από όλα αυτά αν έχει γίνει κάτι. Έτσι.
επαφή και η ευκαιρία και η υποχρέωση στον εισαγγελέα θα προχωρήσει αναγκαστικά η ποινική διαδικασία. Κάποιοι θα μάθουν δηλαδή κατηγορούμενοι. Έτσι, γιατί δεν λύνεται το πρόβλημα αυτό. Και αυτή η μηνυτήρια αναφορά κοινοποιηθεί και τη διεύθυνση κοινωνίας, η οποία θα επιβάλλει, θα είναι το χρηματικό κομμάτι, θα επιβάλλει πρόστιμα. Τώρα στο Δήμο είναι στη ΔΕΑΕΚ, θα είναι, έτσι, η αρμόδια είναι η ΔΕΑΕΚ. Τώρα. Αυτό είναι για να διαστεί η κατάσταση στο νομικό κομμάτι. Εμένα πέρα από τον... επίσης, σε όλη αυτή τη διαδικασία και στο νομικό κομμάτι και σε όλο το υπόλοιπο, καλό θα ήταν να μην φαίνεται μόνο ως ενεργό, μόνο ο πολιτιστικός σύλλογος και ο πολιτιστικός σύλλογος ως φορέας, επίσημος και άλλοι φορείς αν υπάρχουν του νομικού, έτσι, άλλοι σύλλογοι ή οτιδήποτε, ως φορείς, αλλά και το χωριό ολόκληρο, ως φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή να φαίνεται ότι είστε, δεν ξέρω πόσους κατοίκους έχετε. Μόνο τους κατοίκους 368, μιέμους τους έχουν αφήσει. 368, και εγώ μέσα είστε ούτε 50. Και είναι από 300. Ναι, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό το Μπορεί να μην υπάρχει τώρα συμμετοχή, αλλά καλό είναι αν θέλετε να κατεβείτε δυναμικά, να πιέσετε και να προκαλέσετε αντιδράσεις και να λύσετε το πρόβλημά σας, θα πρέπει να έχει μια δυναμική αυτό που κάνετε. Δεν μπορούμε να συντάξουμε ένα κείμενο στο οποίο να αναφέρουμε ό,τι πρόβλημα υπάρχει και να το υπογράψουν όλοι στο χωριό. Αυτό είναι μια... Αυτό δείχνει μια δυναμική. Είναι και εκλογές. Δεν είναι καλύτερα να κάνουμε την επιτροπή που πρότεινε η... Επίσης, εγώ δεν πρότεινα να κάνετε μια... Γιατί φοβάμαι, έχω την εντύπωση ότι αυτή θα είναι μια αρχή και δεν ξέρω κατά πόσο και πόσο γρήγορα θα προχωρήσει και θα ρίξει το θέμα. Θα πρέπει να οργανωθείτε με έναν τρόπο. Να κάνετε πρώτα από σας λόγο. Δεν είναι νομικά, αλλά από άλλες μόνες περιπτώσεις. Να κάνετε μια επιτροπή αγώνα και να θυμίσετε οργανωμένα κάποια βήματα. Επειδή δεν γίνανε γραφτές αναφορές και γίνανε προχωρικές με παρουσία του Δημάρχου και των υπολείπων που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, δηλαδή πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Εάν υπάρχει ένα θύμα, πρέπει να πάει να κάνει μια αίτηση ότι υπάρχει θύμα. Εδώ κάθε μέρα Εδώ υπάρχει. Λοιπόν, η δικιά μου πρόταση είναι δυναμικά να αποκλείσουμε την ΔΕΑΚ και να πάμε δυναμικά όλοι μαζί, είτε στο Δήμο είτε μπροστά στον εισαγγελέα. Αλλιώς δεν θα προχωρήσει τίποτα. Επίσης, σας το λέω. Επίσης, είναι μία πρόταση. Τώρα από και πέρα θα αποφασίσετε μέτρα και ενέργεια. Είναι πολύ το δίκιο, φυσικά. Δηλαδή, επειδή δεν είναι γραπτό, εννοείται. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα, θέμα δημόσιας υγείας. Κάθε μέρα σκοτώνει. Αλλά βλέπετε ότι. Είναι λίγο το τυπικό μας που πρέπει να ακολουθεί η διαδικασία αυτή. Εγώ λέω ότι η διάφορα από κάπου πρέπει να ξεκινήσουν. Νίκο, κάπως πρέπει να ξεκινήσουν. Το ένα δεν αποκλείεται. Έχει τόσο καιρό. Μας περάσει πολύ καιρό. Όχι, δεν θα περάσει αυτό το κάθε μέρα. Και ο ένα δεν αποκλείει το άλλο. Μπορείτε όλα να τα καταλάβετε. Δεν κάνετε ένα πράγμα μόνο το νομικό. Όλα μαζί μπορούν να προχωρήσουν συγχρόνως. Παράλληλα. Δεν είναι ότι το θα κάνετε το ένα και θα αφήσετε το άλλο. Καταρχήν δεν πρέπει πλέον να καθυστερήσουμε ούτε μία ώρα. Και πρέπει να υπάρξει πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει κόσμο, τι θα κάνουμε. Να ακούσουν, δεν θα κάνουμε εμείς και εσείς που είμαστε εδώ 30. Δεν θα κάνουμε κάτι. Συμφωνώ απόλυτα. Η πρόταση. Η κατάσταση νερού. Το νερό ως προς την ποιότητά του δεν έχει αλλάξει κατά την τελευταία μέτρηση. Δηλαδή, ό,τι υπήρχε, υπάρχει μέσα. Ως προς την τελευταία. Όχι. Αυτή η τελευταία. Η καινούρια δειγματοληψία που είναι την Τρίτη. Τα αποτελέσματα θα τα έχουμε τη Δευτέρα. Η Τρίτη που μας πέρασε είναι δειγματοληψίες από 10 σημεία. Και θα έχουμε τα αποτελέσματα. Όλοι ευελπιστούμε τα αποτελέσματα να είναι καλά. Γιατί γίνανε μετά την. Που έβρεξε, που εμπλουτίστηκε τέλος πάντων ο υδροφόρος ορίζοντας από νερό, έτυχε να βρέξει. Και όλοι εδώ είχαμε πιστεύσει και πιστεύουμε πάντα ότι. Γιατί έτσι μας λέγανε τουλάχιστον, ότι όταν θα έχει πολύ νερό,
θα αραιώσει αρσενικό και θα πέσουν τα ποσοστά του, οπότε θα είναι κατάλληλο προς τη χρήση. Αυτό λύνει το πρόβλημα. Να τελειώσει, να τελειώσει η κουβέντα. Δεν είπα ότι λύνει το πρόβλημα. Προσωρινά το λύνει. Για να λυθεί το πρόβλημα χρειάζεται να γίνει κάτι άλλο. Το οποίο δεν γίνεται όμως από τη μία μέρα στην άλλη. Αν προσωρινά τώρα λύσουμε το πρόβλημα και μας βοηθήσουν και οι καιρικές συνθήκες, γιατί γι' αυτό μιλάμε, ως προς το ένα το κομμάτι, θα λυθεί το πρόβλημα προσωρινά. Κατά δεύτερο, υπήρχε μία γεώτρηση η οποία δεν φαινόταν πουθενά και δεν την ήξερε κανείς. Είναι ο Χάσουγος Νίκος. Είναι ο Χάσουγος Νίκος. Πιο παλιά. Λέγε πρώτη. Κάτω από το γήπεδο του Τιποτάμου είναι μια ιδιώτερη. Όχι, όχι, δεν είναι ιδιωτικό. Την έκανε ο Δήμος, απλώς την έκανε παρατύπα και παράνομα και δεν φαινόταν πουθενά. Λοιπόν, αυτή η ιδιώτερη με τα στοιχεία τα πρώτα που είχε, όταν την κάνανε την κάνανε εξόρυξη, το νερό φαινόταν καλό. Από αυτήν την ιδιώτερη την τρίτη πόλη, ήρθε μηχάνημα που πρέπει να αντλήσει 6 ώρες νερό από αυτήν την ιδιώτερη. Αντλήσαμε 6 ώρες νερό, πήραμε δείγμα και από αυτήν και ευελπιστούμε και από αυτήν το νερό να είναι καλό. Αν από αυτή τη γιώτηση το νερό είναι καλό, έχει 50 κυβικά την ώρα, έχει αρκετό νερό, μπορεί να μας καλύψει. Κατευθείαν θα προχωρήσουμε, θα συνδέσουμε τη γιώτηση αυτήν με το δίκτυο του υπάρχουν και θα δώσουμε νερό από εκεί. Και υπάρχει ανομία, τη γιώτηση αν εντάξει, τίποτα εκεί. Την Τρίτη είπα έγινε η δερματοληψία. Είπα την Τρίτη ότι έγινε η δερματοληψία. Τα αποτελέσματα θα είναι την Δευτέρα. Και από αυτό και από το Δευτέρα. Αύριο θα έχουμε τα αποτελέσματα. Και από τη γιώδηση αυτή που κάναμε και από το δίκτυο το οποίο ευελπιστούμε και αυτό να έχει αλλάξει η κατάσταση. Ναι, από το υπάρχει. Τι πλάνο υπάρχει αν δεν είναι καλό. Να πούμε αυτό. Εμείς δεν αγοράζει όλες αγάπη μου, δεν μπορεί να αγοράζει. Μα δεν είναι μόνο το πόσιμο νερό, είναι και το νερό του φαγητού. Και όχι μόνο, είναι και το νερό του κύπρου που αποτίζουμε. Σε όλο τώρα. Έτσι. Μπροστά από το γήπεδο, απέναντι σε ένα κτίριο για το συλλόγο είναι. Θα το δεις. Θα δεις αμάξια μαζί με ένα κτίριο. Είναι ο βουλευτής ο Γιώργαντας. Το είδες το τέτοιο και θέλει να παραστεί για να μην γίνει το μάθημα. Θα παραστεί και να πιέσει. Ένα λεπτό για να τελειώσουμε. Επομένως, περιμένουμε δύο πράγματα τώρα. Τις καινούριες μετρήσεις. Αύριο και τη μέτρηση από την γεώτρηση την καινούργια αυτή του Τιποτάμου. Τώρα, όσο τώρα δεν κάναμε τίποτα ή κοροϊδεύουμε, ούτε κοροϊδεύουμε κανέναν, την πραγματικότητα λέμε, γιατί δεν έχουμε λόγο να κοροϊδεύσουμε. Πώς είμαστε μια λεπτό ένα νερό να συνεχίσουμε. Την Τρίτη πάρθηκε. Συγκεκριμένα πώς σήμερα πάρω νερό και πάρω ξητά. Ωραία, σε λέω. Την Τρίτη πάρθηκε, τη Δευτέρα θα βγουν τα αποτελέσματα. Επομένως, μέτρησε τις μέρες εσύ. Τι να σε πω. Εμείς γιατί να το κάνουμε. Μια εβδομάδα θέλει Γιώργο. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε. Μακάρι να τα είχα τα αποτελέσματα σήμερα και θα σε έλεγα τα αποτελέσματα είναι καλά ή είναι κακά. Είναι άσχημα. Δεν έχω κανένα λόγο να κρύψω κάτι. Ούτε να αποφύγω κάτι. Έτσι, όσον αφορά τουλάχιστον εμένα, προσωπικά. Δεν έχω κανένα λόγο. Προχώρα στο άλλο πλάνο, δηλαδή. Αν τα αποτελέσματα της γεώτρησης βγουν καλά, τα άχιστα θα δώσουμε στο δίκτυο νερό, προσωρινώς το θέμα λύνεται. Το θέμα είναι ότι δεν θα τα αφήσουμε γύρω. Έτσι, δεν θα τα αφήσουμε όπως τα αφήσαμε. Είναι ιστορία έφταρση και μήπως παρουσιαστεί μετά το Δημήνο, το μεταβατικό αυτό. Υπάρχει πλάνο και συνένεση να ξεκινήσουμε σε κάτι, σε μια λύση οριστική με μια καινούργια γιώτρηση μεγάλη. Δεν ξέρω αν θα είναι γιώτρηση η Ηλία. Το πλάνο από ό,τι συζήτησα με τον διευθυντή της ΔΕΙΑΚ είναι να τοποθετηθούν φίλτρα καθαρισμού. Δεν θέλω να λέμε πράγματα που δεν είμαστε ειδικοί. Λοιπόν, καθαρίζονται και καθαρίζονται επιστημονικά αποδεδειγμένα και χρησιμοποιούνται παντού. Επομένως, δεν θέλω να λέγονται πράγματα τα οποία δεν χρησιμοποιούν. Θα μιλάνε οι ειδικοί για αυτά. Την άλλη φορά που έγινε συγκέντρωση, ο Χρήστος το πρότεινε αυτό και λέει το αρσενικό δεν καθαρίζει φίλτρο. Ποιος το έχει. Έτσι μας είχαν. Εδώ μας είχαν. Μα
Μας είπαν ότι το αρσενικό δεν καθέσει με τα φίλτρα. Δεν το είπε. Αυτό μας το είπανε. Πρόεδρε, πρόεδρε, επειδή μιλήσαμε στο Πανεπιστήμιο, μην το κάνουμε Γιώργο, καθαρίζει η εταιρεία Λεφάκης, είναι μεγάλο το κοστολόγιο, ο καθηγητής Πανεπιστημίου, ο Μήτρακας, ο οποίος αυτούς τους κυρίους της ΔΕΙΚΑ, η ΑΚ, ξέρεις πολύ καλά, από αυτόν παίρνουν μαθήματα. Καθαρίζει 100%. Μην έχετε, αλλά είναι κοστολόγιο. Ο Δε Μπαλάσκας είπε τότε ότι θα τα κάνουμε μόνοι μας. Και εφόσον η πολιτεία και το ΕΣΠΑ εγκρίνεται αυτά, να προχωρήσετε στην οριστική λύση του κλίματος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σε ό,τι με αφορά σου λέω, έτσι ναι. Και δεν το λέω ούτε για να γίνω καλός ή κακός. Το κατανοώ. Το θέμα δεν πρόκειται να τα αφήσουμε. Μακάρι να λυθεί έστω αύριο, αν τα αποτέλεσμα καλά και να λυθεί προσωρινά γρήγορα. Αλλά αυτό αντιλαμβάνεστε όλοι ότι για να γίνει. Έτσι. Για να γίνει μια μελέτη τέτοια, είτε φίλτρων, είτε είπε ο Ηλίας καινούρια γεώτρηση, με ένα άγνωμα τέτοιο. Είναι χρονοβόρο, έτσι. Μακάρι να μπορούσαμε εδώ στη χώρα τα κακά να τα κάνουμε όλα. Στον Άγιο Αντώνιο Βάλα. Πάντως αν λύθει αύριο το θέμα, το θέμα το δικό μας φίλτρο, αν λύθει αύριο, είναι προσωρινό. Γιατί πήρε αυτό το χρόνο από τον Ιανουάριο που έγινε. Από το Σεπτέμβριο είναι η ενημέρωση. Σεπτέμβριο. Έγινε η πρώτη ενημέρωση. Φτάσαμε την περασμένη Τρίτη να δώσουμε. Θα πάρουμε δείγμα από την. Πολύ καλή ερώτηση. Εγώ δεν θα πω ότι λειτουργούν υπηρεσίες άψογα. Έτσι, αυτό αν μπορεί να το ισχυριστεί κάποιος εδώ μέσα, νομίζω θα πει ψέματα. Εγώ δεν λέω ότι όλα γίνανε πολύ γρήγορα και πέσαν είχε πάνω. Είχε γίνει πρόταση, ώστε να πάρουν, είχε γίνει πρόταση από το τοπικό συμβούλιο εδώ, ότι έχουν μία γεώτρηση. Την απόφαση του τοπικού συμβουλίου την έχω εδώ, ότι έχουμε μία γεώτρηση, την οποία όμως ούτε εγώ ήξερα και δεν ξέρω ποιοι άλλοι την ξέρουν. Και εγώ δεν ξέρω, για να μην ιδιωτική. Λοιπόν, αυτή η γεώτρηση βγήκε σε μία σύστηση με τον Νίκο τον Εφρεμίδη και είπε ότι εκεί υπάρχει μία γεώτρηση, η οποία σας λέω δεν φαίνεται πουθενά. Αυτή τη γεώτρηση έπρεπε να την νομιμοποιήσουμε εμείς για να μπορέσουμε να την εκμεταλλευτούμε. Αυτό έχει μία διαδικασία. Σαν επίσημα. Σαν επίσημα. Ανεπίσημα. Ανεπίσημα. Ανεπίσημα, Χρήστο, δεν κάνει κανένας πλέον τίποτα. Το παίρνεις από το ποτάμι. Εδώ έχω την απόφαση. Χρήστο, εδώ έχω την απόφαση της. Παιδιά, μην το πλατιάζουμε, να ακούμε. Ότι εδώ έχω την απόφαση της ΔΕΙΑ που έχει. Τα λέει όλα. Πώς πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να παραχωρηθεί πρώτα η γεώτρηση από το τοπικό συμβούλιο στον Δήμο, από τον Δήμο στη ΔΕΙΑ για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία που λες την απλή. Να πάρει ένα δείγμα. Ναι, δηλαδή η πραγματικότητα δεν καθυστερεί κάτι. Δεν καθυστερεί κάτι. Αυτό έχει γίνει. Είπα ότι έχει γίνει αυτό. Έχει δίκιο αυτό που λέει ότι το κάναμε λίγο αργά. Έχει δίκιο, κόσμο, δεν σε λέω εγώ. Δεν θα σε πω ότι το κάναμε γρήγορα. Έτσι. Αυτή η διαδικασία όμως έχει γίνει, έχει τελειώσει, έχει παραχωρηθεί αυτή η συγκεκριμένη γεώτρηση, έχει πάρθει το δείγμα. Ευελπιστούμε αύριο να είναι καλό και να προχωρήσουμε γρήγορα να συνδέσουμε το δίκτυο από αυτή τη γεώτρηση. Λοιπόν, μια που είμαστε εδώ, συγγνώμη, Αλέκο, τι γίνεται για την επόμενη μέρα, γιατί αύριο δεν μπορούμε να ξαναμαζευτούμε εδώ. Είναι πολύ πιθανό και το ξέρεις να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Yeah. Παίρνουμε στην επόμενη μέρα, αν τα αποτελέσματα είναι ίδια με τη γεώτρηση που υπάρχει και αντλούμε από εκεί νερό. Γιατί αύριο δεν μπορούμε να ξαναμαζευτούμε εδώ. Το να πούμε σήμερα, ας περιμένουμε αύριο τα αποτελέσματα, μήπως είναι εντάξει. Το επόμενο βήμα. Τι γίνεται αν τα αποτελέσματα είναι ίδια με τη γεώτρηση που υπάρχει ήδη και από την οποία παίρνουμε νερό ακατάλληλο. Αυτό θέλουμε να μας πει. Παιδιά, το έχω πει νομίζω ήδη. Αυτό αν το νερό είναι ακατάλληλο ξανά, πρέπει να προχωρήσουμε σε μια άλλη διαδικασία. Πώς, η οποία, και τι ακριβώς. Ή τοποθέτηση φίλτρων, έτσι, ναι. Ή καινούργια γεώτρηση πουλίας. Που σημαίνει πάμε Απρίλιο. Ότι έχουν καταλήξει τοποθέτηση φίλτρων. Ωραία, δηλαδή που σημαίνει ότι θα πάρει λίγο χρόνο. Ποιος θα κινηθεί γι' αυτό και ποιος μας δεσμεύει ότι αυτό θα γίνει και θα προχωρήσει. Αυτό θέλω να μάθω ακριβώς. Δηλαδή την επόμενη μέρα ποιος θα πάει να πει σε ποιον ότι ξέρεις πρέπει δεν να γίνει αυτό γιατί το πράγμα. Γίνει ο πρόεδρος του. Και οι φορείς που μπήκαν στο θέμα. Το θέμα πήρε διαστάσεις. Να ακούσουμε και να δεσμευτούμε. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε την προϊστορία του ζητήματος. Τι εννοώ. Αν έχουμε 5 αρνητικά αποτελέσματα και έχουμε ένα θετικό τη Δευτέρα, αυτό για μένα δεν είναι λύση. Δηλαδή δείχνει μια περιστασιακή βελτίωση, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να μας κάνει να μας στήσει. Πρέπει να γίνει μια επίσημη αίτηση, θεωρώ εγώ, τη Δευτέρα στην ΔΕΙΑ. Επίσημη αίτηση. Και να τη ζητήσουμε να μας δώσει από το αρχείο της όλα τα αποτελέσματα που έχει.
Δεν είναι εδώ, συγγνώμη αν έχετε πει κάτι που έχω το λεπτό. Γιατί άλλο να έχουμε όντως δύο μετρήσεις, τρεις το τελευταίο διάστημα που δεν είναι καλές και τη Δευτέρα να είναι καλή, οπότε ησυχάζουμε για λίγο και βλέπουμε τι γίνεται. Και άλλο να φανεί ότι αυτό το πρόβλημα είναι από το 8, από το 9 ή από το 10. Άρα σημαίνει ότι και μια μέτρηση να είναι καλή τη Δευτέρα δεν έχουμε λύσει του ζητήματος. Οπότε πρέπει να γίνει μια επίσημη αίτηση στην ΔΕΙΑ για να δούμε πραγματικά τι έχει από το αρχείο της. Το δεύτερο είναι το εξής. Να δούμε αν πρέπει να βρεθεί η λύση, γιατί δεν το συζητάμε ότι πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα. Δεν μπορείτε να σέρνεστε με αυτή την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια. Πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρη η λύση. Και τι δυνατότητες έχει η ΔΕΙΑΚ, που έχει υποχρέωση να έχει οι δυνατότητες, και εγώ είμαι στη θέση να γνωρίζω ότι έχει και αποθεματικό. Το λέω. Και το αποθεματικό για τέτοιες περιπτώσεις βρίσκεται. Εκεί που υπάρχει ανάγκη για να συμβεί αυτό. Είναι ανταποδοτική η ιστορία του νερού, αλλά υπάρχει ένα αποθεματικό στην ΔΕΙΑ σοβαρό. Και από εκεί και πέρα, αν ο νόμος το προβλέπει, γιατί θέλω να δω τι προβλέπει ο νόμος και το προβλέπει το ΙΠΚ. Και το μόνο πρόβλημα είναι ότι το ΙΠΚ λέει δεν έχω λεφτά, αυτό θα προσπαθήσω να το ξεπεράσω. Απλά να προβλέπει ο νόμος τη δυνατότητα του ΙΠΚ να χρηματοδοτήσει τη ΔΕΙΑ. Αυτό να το δούμε και εγώ είμαι μαζί σας σε ό,τι αποφασίσετε ότι πρέπει να γίνει. Είναι αυτονόητο. Αλλά θεωρώ ότι πρώτα να δούμε λίγο τα αποτελέσματα στην πορεία τους, έτσι πως είναι όλα τα χρόνια. Μετά να μας πει η ΔΕΙΑΚ, εγώ κάνει αυτό 50 χιλιάρια και εγώ μπορώ να δώσω τα 30. Να το καταλάβω έτσι. Αλλά το να πει κάνει 50 και εγώ δεν μπορώ να δώσω τίποτα, δεν θέλω να το δεχτώ ως δημότης του ποιητής και εγώ. Εντάξει, λοιπόν. Άρα, σίγουρα πρέπει να γίνει μια συνάντηση, θεωρώ, ακόμα με τα αποτελέσματα της Δευτέρας, όχι μόνο τα αποτελέσματα της Δευτέρας, και το ιστορικό των παλαιών αποτελεσμάτων. Να έχουμε ίσως και έναν λίγο επιστήμονα εδώ πέρα που ξέρει από 5 πράγματα και βλέποντας τα αποτελέσματα από τα 5 χρόνια, από τα 10 χρόνια, να πει παιδιά, αυτό ήταν περιστασιακό, ήταν από την ανοβρία, θεωρώ ότι διορθώνεται. Περιμένετε. Ή να πει παιδιά, δεν διορθώνεται με τίποτα. Να ξέρουμε και εμείς τι ζητάμε και τι κάνουμε. Να έρθει και ένας επιστήμονας, την άλλη φορά δηλαδή να έχουμε τα αποτελέσματα τα παλιά. Να έχουμε τα αποτελέσματα της Δευτέρας και να έχουμε και έναν επιστήμονα εδώ και να πάρουμε τις τελικές μας αποφάσεις. Εγώ θα τα καλέσα να δούμε να πει, αλλά. Εντάξει, κόλλημα, πρόβλημα. Από τη ΔΕΙΑΚ, αν βρούμε έναν ανεξάρτητο εμείς απ' έξω. Όχι, αν έχει χημικό καλέσμα, κάτι του συνέβη τελευταία στιγμή. Δεν είναι το χημικό. Λοιπόν, να πω κάτι. Σε αυτό που λέει ο κύριος Γιωργαντάς, σχετικά με την έγγραφη την αίτηση. Επειδή μέχρι στιγμής έγγραφα δεν υπήρξαν, δεν κατατέθηκε τίποτα έγγραφος και τα γραφτά είναι αυτά που μένουν, εγώ θα πρότεινα να ζητήσουμε να αιτηθούμε και όλη την πορεία των υδάτινων ομβρίων από το 2008, να δούμε τι θα μας απαντήσουν και εγγράφως να μας απαντήσουν για το σχέδιο που θα έχουν σε περίπτωση που είναι θετικά τα αποτελέσματα είτε αρνητικά. Εγώ πιστεύω ότι είτε είναι θετικά είτε αρνητικά κάτι πρέπει να γίνει. Αυτό όμως να το έχουμε εγγράφως με τις υπογραφές των αρμοδίων και των υπευθύνων. Οπότε όταν αυτός που θα υπογράψει το χαρτί είναι και υπόλογος ύστερα απέναντι σε εμάς και αργότερα απέναντι στον εισαγγελέα, αν δεν κάτι σωστά. Αν μου επιτρέπετε, ξέρω ότι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν περιοδικούς τακτικούς ελέγχους στην Ευρώπη. Είναι σίγουρο ότι αν ήταν από πολλά χρόνια αυτό το πρόβλημα, δεν θα μπορούσε να το έχουν αποκρύψει. Θεωρώ. Αλλά άλλο να πάρουμε όλα τα αποτελέσματα. Έχουν σίγουρα αποτελέσματα γιατί κάνουν περιοδικούς ελέγχους, είναι υποχρεωμένοι. Δεν μπορούν να πούνε δεν έχουμε αποτελέσματα. Άρα να δούμε τι έχουν σε αυτούς τους ελέγχους. Άμα είναι όντως ένα θέμα μόνο μερικών μηνών. Και ένας ειδικός μας πει ότι μπορεί να ήταν κάτι περιστασιακό να περιμένουμε να αναθεωρήσουμε και εμείς τη στάση. Αλλά πρέπει να έχουμε το αρχείο των αποτελεσμάτων. Να το έχουμε εδώ. Να το έχουμε εδώ. Και να το πούμε. Και εγώ από δικά μου αρχεία εκεί υπάρχουν και όλοι που ήταν εκεί. Και τη Δελιά. Εμείς κάναμε αίτηση. Υπάρχουν. Και μου είπε ο Μιχάλης ότι τα αρχεία δεν είναι εδώ, είναι στην. Στο Δήμο κάναμε, γιατί ο Δήμος μέχρι πρώτη ήταν στο Δήμο. Η ΔΕΙΑ, όλα τα αποτελέσματά της, όσοι μπαίνουν στο διαδίκτυο μπορούν να τα δουν και αναρτημένα στο διαδίκτυο και τα βρίσκεται εκεί πέρα. Το αρχείο. Τα αποτελέσματα το μετρήσουν όλα τα πράγματα. Θα το δει να έχει το αρχείο. Εγώ μιλάω, Αλέκο, όταν μας είπαν εμάς ότι από το 2008 τώρα ξυπνήσατε, κάναμε την αίτηση. Όταν σας είπαν το 2008, το αξίζει, δεν ξέρω τι σας είπε και κακό σας το είπε. Ακριβώς έτσι. Είπε, εννοούσε αυτό το πράγμα, ότι αυτό το πρόβλημα παρουσιάζει και το 2008 μια φορά. Μια φορά. Έχωθηκε μια λύση τότε με μια κατακίσεις που γίνανε, ξέρω εγώ. Λύθηκε το πρόβλημα. Επανεμφανίστηκε. Άρα παρουσιάστηκε. Παρουσιάστηκε. Εγώ τώρα το λίγο χαμηλή. Εγώ τώρα το πρόβλημα. Και πρόπερση, αλλά το τι ήταν πάλι που αναρτήσατε χαρτιά στο καθενείο. Μιλάμε για το 2008 ή το 2009. Πάλι αναρτήσατε χαρτιά. Το 8 ήταν. Όχι, δεν ήταν το 8, ήταν πολύ αργότερα. Γύρω στα 11-12 ήταν. Δεν ήταν το 8. Ξανά ήταν. Για ένα μήνα ήταν κατάλληλο το νερό. Όχι, παιδιά, μην.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό το πρόβλημα θα μας ταλαιπωρεί συνέχεια. Πρέπει να πάμε σε πιο ουσιαστικές λύσεις. Αυτό ακριβώς. Και εφόσον έχει αποτέλεσμα να τους πιέσουμε. Εγώ στο χωριό είχα το 2009. Αφού ήρθα στο χωριό και μετά, παρουσιάστηκε πρόβλημα. Ωραία. Άρα λοιπόν, Δημήτρη, πάμε στο ότι το πρόβλημα αυτό είναι. Υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Πρέπει να πάμε. Το ρεπορτάζ των Αβραμίδη να λέει από το 8 το πρόβλημα. Αυτό λέει ο Δημήτρης τώρα. Ωραία. Πρέπει να πάμε σε ποιο. Εγώ θεωρώ απαράδεκτο να μην υπάρχει άνθρωπος από τη Δελιάκη. Είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει άνθρωπος από τη Δελιάκη. Λοιπόν, να τον καλέσεις επίσημα. Τους καλέσαμε, τον καλέσαμε και μάλιστα μας συνονιστήκανε με κάποιο τρόπο και λέει καλά θα δούμε, μπορεί να στείλουμε και τέτοια. Υπάρχει φύση και την ανασταλτική και επίσης στον κόσμο. Να έρθουν να πούνε εδώ, ό,τι βλέπουμε, να γίνει μια συσκέψη την επόμενη φορά με τα αποτελέσματα, με έναν δικό μας ιδιώτη χημικό που να μπορεί να δώσει απαντήσεις και με έναν πιδεία και να ξεκαθαρίσει γιατί βλέπω ότι ακόμα η κατάσταση μετά από τόσο καιρό είναι μικρότης. Δεν καταλαβαίνω. Η απόφαση αυτή είναι για την προσωπική.